Όλα τα καλά. Ναι, τι είναι και αυτό. Δεν είναι και αυτό. Καλύτερα, καλύτερα. Όσοι είμαστε. Στο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράγει. Το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός. Ενθέ και σκύλος εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ. Ασυχάσιμο. Αμήν. Καλησπέρα. Περιμένουμε να χτυπήσουν οι καμπάνες σε λίγες μέρες και να γιορτάσουμε τη μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων, την μητέρα όλων των εορτών. Αν αφαιρεθεί η γέννηση του Χριστού, δεν υπάρχει αυτομάτως καμία εορτή. Άρα όλες οι γιορτές έχουν μάνα, τη γενέθλια ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ατελείζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος, ή μάλλον όχι ατελείζοντας, έχοντας μέσα του το μυστήριο της γεννήσεως του Κυρίου, φωνάζει να τον ακούσει σχεδόν όλη η γη, γιατί ο ίδιος λέει αν είχα ένα μια σάλπιγγα, να πω έτσι, να ανεβώ ψηλά στον ουρανό, να με ακούσει όλη η γη, θα το έκανα. Λοιπόν, μυστήριο ξένο και παράδοξο βλέπω. Βεβαίως, ομιλεί για τη γέννηση. Και λέει μυστήριο ξένο. Ξένο εννοεί θαυμαστό, μεγαλειώδες, εκπληκτικό και παράδοξο. Στα αυτιά μου, λέγει ο Άγιος, ηχούν ποιμένες, παίζοντας με τους αυλούς, με τις φλογέρες τα λέγαμε εμείς σήμερα, ουράνιους ύμνους. Σίγουρα οι ποιμένες που εφύλασαν τη νύχτα εκείνη φυλακάς της νυχτός, το λέει φυλακάς εννοεί κατά έναν τρόπο κουράζονταν η μία βάρδια, άλλη βάρδια φυλαγή από τσοπάνιδες. Σκοπιά. Σκοπιά, σας μην φυλακή. Και αυτό λέει και ο Δαβίδ, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελπισάτω η ψυχή μου τον Κύριο, ελπίζει η ψυχή μου τον Κύριο. Εγώ, αυτή είναι η δική μου θέση, να ελπίζω τον Κύριο. Εδώ βέβαια, ποιμένες ψάλουν ουράνιο ύμνο. Πρώτη βάρδια. Αλλά κατάπαυση και αιώνια είναι η άλλη βάρδια.
άγγελοι άδουν, τραγουδούν, εξουκιάσμα, τραγούδι, αρχάγγελοι γλυκά άσματα λένε, τα χερουβούν, τα χερουβίμ υμνούν, δοξολογούν τα σεραφείμ. Βλέπετε σύνθεση εδώ. Μίας χοροδίας επίγειας από βοσκούς και από ουράνια, από ουράνιους αγγέλους, αρχαγγέλους, σεραφείμ και σεροφείμ. Πάντες εορτάζουσι Θεόν επί γης ορώντες, επειδή βλέπουν το Θεό πάνω στη γη. Ποιος άνθρωπος καλοπροαίρετος, γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι άνθρωποι, δεν θα επιθυμούσε να είναι ένα μέλος αυτής της Αγίας Σύνθεσης, της χοροδίας, της αποτελωμένης από ποιμένες και από τις αγγελικές τάξεις. Να πάρει μέρος, να εμεί και εκείνος στο τραγούδι εκείνο του ύμνου και της δόξας προς τον αιώνιο Θεό που ήρθε και περπάτησε πάνω στη γη. Τα άνω ήρθαν κάτω και τα κάτω έγιναν άνω. Πιο απλά. Τα άνω, ο Υιός του Θεού, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήρθε κάτω, τα άνω κάτω και τα κάτω και εμείς οι άνθρωποι ανεβήκαμε πάνω, γιατί ο λόγος που κατέβηκε είναι για να μας ανεβάσει. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, ποιος είναι, να το πω και στα αρχαία, πως το λέει ο ίδιος, ποιος είναι εκείνος που κατέβηκε, είναι εκείνος που ανέβηκε. Τι σε στείλω κατά βάς, ημί ο αναβάς. Σημαίνει ότι κατέβηκε, ότι έγινε άνθρωπος, ότι συναστάθηκε τους ανθρώπους και πήρε τους ανθρώπους και τους ανέβασε πάνω, ψηλά, εκεί που ο ίδιος είναι στα δεξιά του Πατέρα του. Στα δεξιά του Πατέρα του. Το σημαντικό είναι, λέει, Επιτρέψτε μου να πω. Τα ξέρω αυτά που εσύ διδάσκεις στον Ιά Σπυρίδωνα. Άλλος. Τα ξέρω, τα έχω διαβάσει από το Ευαγγέλιο αυτά που από μικρός πήγαινα στην Εκκλησία. Από μικρός πήγαινα στην Εκκλησία. Τα ξέρω. Πας και τα ξέρεις εσύ που τα λες αυτά. Καλύτερα το διάβολο. Ο διάβολος του κάει και η γούνα. Ήταν άγγελος και έπεσε από τον ουρανό, γιατί λέει ο Κύριος, τον είδα να πέφτει από τον ουρανό, ο Κύριος το λέει, σαν αστραπή. Που σημαίνει ότι ήταν γεμάτος φως, κάηκε και πέσε κάτω. Ο αιωσφόρος, ο αρχηγός του τάγματος του διαβόλου. Αυτός λοιπόν, όχι μόνον ξέρει τι λέει η Αγία Γραφή,
άπτεστα, άπτεστα. Αλλά δεν πάει να είναι διάφορος. Γιατί από εφαρμογή μηδέν. Από εφαρμογή μηδέν. Και κάτω του μηδενός. Πώς το λέμε, Σιβηρία, υπό το μηδέν. Δεν εφαρμόζει. Θα μου πείτε εσύ που τα λες εφαρμόζεις, τουλάχιστον έχω την γλυκιά νοσταλγία να έρθει η ώρα να τα εφαρμόσω. Ο διάβολος δεν έχει το πράγμα και έχετε να το σκεφτείτε και το πράγμα. Λοιπόν, άλλο είναι να λες τα ξέρω κι άλλο είναι να λες βιώνω, ζω αυτό που έχω διαβάσει. Έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Λέει λοιπόν, την ημέρα που γεννήθηκε, ή τη νύχτα μάλλον, που γεννήθηκε ο Χριστός, ο Ιερός Χρυσόστομος, και δεν λέει τη νύχτα που γεννήθηκε, ας το προσέξουμε. Αλλά λέει σήμερον, ούτε χτες, ούτε αύριο, ούτε στο μέλλον. Σήμερα. Και εμείς λέμε, το λέμε, σήμερον θα ακουστεί, γεννάτε ο Υιός της Παρθένου. Σήμερα γεννάτε. Γιατί έχουμε πει και άλλη φορά, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν βιώνει το χτες, ούτε το αύριο. Αλλά σε ένα ενιαίο σύνολο το παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει, είναι παρόν. Το μέλλον δεν υπάρχει, είναι παρόν για την Εκκλησία. Εμείς, για μας ισχύει αυτό. Είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν η Εκκλησία σήμερα, αυτό το σήμερα ακούγεται για πάντα σήμερα. Σήμερα λοιπόν η Βηθλεέμ μιμήθηκε, μιμήθηκε, αντίγραψε. Τι αντίγραψε? Τον ουρανό. Έγινε δηλαδή η Βηθλεέμ με τη γέννηση του Θεανθρώπου ουρανός. Μα ο ουρανός θα πείτε έχει άστρα. Έχει ήλιο, έχει σελήνη, έχει. Πώς η Βηθλεέμ έγινε έτσι ο ουρανός με άστρα και με ήλιο και με τέτοια πράγματα? Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Μπροστά στην πραγματικότητα της γεννήσεως του Κυρίου, ο ουρανός με τα άστρα είναι κάτι μη υπολογίσιμο. Εντελώς μη υπολογίσιμο. Γιατί? Γιατί αντί αστέρων, αντί για άστρα, η Βηθλεέμ είχε αιώνια φώτα που δεν θα σβήσουν ποτέ. Αιώνια φώτα. Και μέχρι σήμερα. Και αυτοί είναι οι άγγελοι που φώναζαν δόξα εν υψίστης Θεού. Και το φωνάζουν στο γυναικές. Τελείωσε. Η Βηθλεέμ είναι Βηθλεέμ ουρανός με μια ενιωότητα που αντί αστέρων υλικών έχει πνευματικά άστρα τους αγγέλους που αιώνια δοξάζουν το Θεό. Δόξα εν υψίστης Θεό. Και οι άνθρωποι ποιμένες προσθέτουν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης εδώ. Και οι άνθρωποι ποιμένες, λέει ο Ρωσόστομος. Άρα λοιπόν άστρα είναι οι άγγελοι και ήλιος, παρακαλώ, αυτός που έφτιαξε τον ήλιο. Αυτός που έφτιαξε τον ήλιο. Τι λέμε? Τον ήλιο της δικαιοσύνης στο τροπάριο. Το λέει το τροπάριο ότι εσύ Κύριε είσαι ο ήλιος
της δικαιοσύνης με κεφαλαία γράμματα, της αιώνιας δικαιοσύνης. Και παρακαλώ, επειδή έχει άγνοια ο κόσμος, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν μιλάμε να πούμε ότι μοιράζει δύο πράγματα σε δύο πρόσωπα και λέει πάρ' το ένα εσύ και το άλλο εσύ και είμαι δίκαιος προς Θεού. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά εννοεί την Παναγιότητα του Κυρίου που τα κλείνει όλα μέσα. Όχι μόνο δικαιοσύνη όπως την λέμε εμείς, αλλά και κάθε αρετή, επουράνια και πήγαια. Είναι ο ήλιος που σκορπίζει φως δικαιοσύνης Παναγιώτας παντού. Παντού. Και να μην ζητάμε, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, σε αυτές τις πραγματικότητες που αναφέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να μάθουμε το πώς γίνεται αυτό. Να μην μάθουμε το πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, Βιδρέμ, ουρανός, με άστρα τους αγγέλους. Και ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν χωράει εδώ. Αλλά όπου Θεός βούλεται, όπου ο Θεός θέλει, νικάται φύσεως τάξης. Κάνει πίσω η φυσική τάξη και η φυσική νόμη και ο Θεός είναι εκείνος που ρυθμίζει. Άλλωστε δική του είναι η νόμη της φύσεως. Ή τους αναιρεί ή τους αφήνει. Δική του είναι. Σήμερα το λέμε, εννοούμε το αιώνιο σήμερα της Εκκλησίας, σε αυτό που πρέπει να χωρέσουμε και εμείς μέσα. Άμα μπούμε σε αυτό το σήμερα μέσα, είμαστε μέσα στο παράδεισο. Είμαστε μέσα στο παράδεισο. Σήμερα ο ον, εκείνος που αιώνια υπάρχει, ο ον, πως λέμε ο άνθρωπος, λέμε ον, και ο ον είναι εκείνος που αιώνια υπάρχει. Ο ον τίκτεται, γεννιέται. Εκείνος που είναι αιώνιος και αιώνια υπάρχει, σήμερα γεννιέται. Όχι ως Θεός, σήμερα δεν γίνεται ως Θεός, αλλά ως άνθρωπος. Ο Θεός γεννήθηκε προαιώνια που δεν πιάνει το μυαλό του ανθρώπου, από τη φύση του πατέρα του, του Θεού και πατέρα μας. Κάπως είναι ένα τροπάριο, τη Μεγάλη Εβδομάδα λέει, εγώ πορεύω προς τον πατέρα μου και Θεό μου και Θεόν ημών. Και δικό μου Θεό και Θεό δικό σας. Και Θεό μου και Θεό ημών. Λοιπόν, γεννιέται λοιπόν ο Κύριος που είναι παντοτινός σαν άνθρωπος. Όσο μπορέσετε, προσπαθείς να καταλάβετε. Γεννιέται και γίνεται εκείνο που δεν ήτανε. Πριν γεννηθεί τι ήτανε? Θεός. Τώρα που γεννιέται γίνεται αυτό που δεν ήτανε? Όχι, αυτό που γίνεται τώρα άνθρωπος. Ήτανε Θεός και γίνεται αυτό που δεν ήτανε και γίνεται άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος. Είναι ασύλληπτο, άπιαστο, όχι μόνο στο μυαλό του ανθρώπου, ξεγελιόμαστε να το πούμε αυτό το πράγμα, αλλά και στα μυαλά, δηλαδή για να το πούμε αλλιώς, και στα αγγελικά τάγματα. Γιατί και τα αγγελικά τάγματα νόες είναι, πνευματικά όντα, με νόηση.
αλλά όχι σαν τη δική μας. Καθαρή νόηση, λαμπρή νόηση, φωτοβόλα νόηση. Παρόλο ότι είναι φωτοβόλα νόηση και λάμπη, δεν μπορεί να πιάσει την άλλη λάμψη εκείνη της θεότητας. Καταλαβαίνει τόσο όσο εκπέμπει η θεότητα. Φανταστείτε εμείς πόσο μπορούμε να καταλάβουμε. Ώστε να πούμε καταλάβαμε, τα ξέρω όλα που λέμε. Τα ξέρω όλα. Να μην προσθέσω. Έγινε λέει άνθρωπος και να το προσέξουμε για να πέσουμε σε αίρεση. Χωρίς να αποσπαστεί καθόλου από τη θεότητα. Χωρίς δηλαδή να απομακρυνθεί καθόλου από τη θεότητά του. Αυτό που ήταν έμεινε, αλλά αυτό που ήταν μπήκε σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Και λέει ο Ιερός Χριστός, λέει, χωρίς να αισθανθεί ύβρι, θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα, χωρίς να αισθανθεί ύβρι, ξεφτυλισμό, ταπείνωση, επειδή μπήκε σε ανθρώπινο σώμα. Το φόρεσε το ανθρώπινο σώμα για να το ανεβάσει, για να το αγιάσει, για να το δοξάσει, για να το σώσει. Αν δεν το φορούσε, δεν θα γινόταν αυτό. Μην το εξετάζουμε, μην το ψάχνουμε. Γιατί είπαμε προηγουμένως, όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξη. Τελείωσε. Δεν μπορεί τούτο να χωρέσει. Να φέρω τον Άγιο Αγουστίνο μπροστά μας, που το, ίσως το έχω πει και μια φορά, που δεν πίστευε και έλεγε δεν μπορώ να το καταλάβω ότι είναι ο Θεός, δεν πιστεύω. Και έκανε ένα περίπατο στη θάλασσα, στην παραλία, και είδε ένα μικρό παιδάκι με ένα κουβαδάκι και έπαιρνε νερό τη θάλασσα και τώρα σε ένα πηγαδάκι που είχε ανοίξει. Του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα. Ο Ιερός Αυγουστίνος που είχε, δεν μπορούσε να καταλάβει τα περί θεότος. Παίρνω τη θάλασσα, να τη δει, δείξω εδώ μέσα. Του είπε το παιδάκι. Αγόρι μου, πώς θα χωρίσει τη θάλασσα εδώ μέσα. Δεν μου λες, του λέει, εσένα το μυαλό που είναι κουβαδάκι, που είναι πηγαδάκι, μπορεί να χωρίσει τον ωκεανό της θεότητας εδώ μέσα στο μυαλό σου. Και γυνάφαντος. Γυνάφαντος. Ψάχνει ο άνθρωπος με το κουβαδάκι, με τη δαχτυλίδα, δεν ξέρω, με το σκαρφίτσα στη Βελόνα, να βάλει τον ωκεανό της θεότητας. Πού να το βάλει, πού να το βάζει άνθρωπο. Θα σου βάλει ο Θεός, άμα εσύ έχεις καλή προαίρεση, σίγουρα με την καλή προαίρεσή σου. Όσο χωράει η προαίρεσή σου, θα σου βάλει και θα καταλάβεις και το ζήσεις και θα λες και ευχαριστώ Θεέ μου και δόξα Θεός. Δεν χωράει η θεότητα. Λοιπόν, το φοβερό είναι ότι γεννήθηκε. Και όχι μόνο γεννήθηκε, και περπάτησε ο ήλιος πάνω στη γη και δεν κάηκε η γη. Γιατί τι είναι το δημιούργημα μπροστά στο δημιουργό. Τι είναι, πέστε μου, λέμε άμα κατέβει ο ήλιος θα γίνει κάρβουνο η γη. Κατέβηκε αυτός που έφτιαξε τον ήλιο και δεν κάηκε η γη. Δεν κάηκε η γη. Κάηκε ο διάβολος όμως. Πόση φιλανθρωπία του. Πόση φιλανθρωπία του. Ποιος κατέλαβε, καταλαβαίνει αυτό. Ποιος ασχολείται με αυτή την αλήθεια που λες τώρα εσύ. Σωστά, ο διάβολος καίγεται. Δεν κάηκε. Πρώτα απ' όλα, μόνο με την πίστη, διότι η πίστη θυμώνεστη υπόσταση πραγμάτων μη βλεπουμένων. Μόνο με την πίστη ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει πώς γεννήθηκε από την Παναγία σου. Μόνο με την πίστη. Λέει πίστη. Αλλιώς δεν, τέρμα, εκεί σταματάμε, ας πούμε. Πίστη, λέει ο Παύλος. Γεννήθηκε, έτσι γεννήθηκε. Έτσι ήταν, έτσι γεννήθηκε. Αυτό που το λες, το λέει πολύ ωραίο ο Παύλος. Πίστη δεχόμεθα κατηρτίσθε του αιώνας. Πιο απλά, πιο απλά. Λέει, ο απλοϊκός με την καλή του διάθεση ψυχή πιστεύει ότι όλη η δημιουργία είναι έργο του Θεού. Με απλά λόγια. Πίστη, δέχεται ο πιστός, κατηρτίστε τους αιώνας. Το δέχεται και λέει, ναι, είσαι δημιουργός. Ναι, είσαι ο κτίστης του ηλίου. Ο δικός μου κτίστης. Εσύ με κτίζεις, εγώ κτίζομαι.
Εσύ είσαι ο δημιουργός μου και εγώ το αποδέχομαι. Λοιπόν, και το θέμα είναι... Και λέει και κάτι λίγο μετά με μια λέξη ότι ακολούθη με μετά, αν θέλεις. Ακολούθησε. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν θέλεις. Ελευθερία. Λοιπόν, παρότι γεννήθηκε και τον περίμεναν, όχι εμείς, οι προπάτορές μας, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, πιστεύανε στα είδωλα. Εκεί που πας εσύ, Βασίλη, στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι τον περίμεναν. Και λέει ο Χριστόστομος, οι Ιουδαίοι ιρνούντο. Λέγανε, όχι, δεν γεννήθηκε. Ιρνούντο, λέει, των παράξενων τόκων. Αυτή τη γέννηση τη θαυμαστή. Λέγανε όχι. Οι Φαρισαίοι παρεμήνευαν τις Θείες Γραφές, λέει. Οι Φαρισαίοι ήταν οι γραμματιζόμενοι της εποχής. Ξέρανε τους νόμους και τα τέτοια πράγματα. Και όταν γεννήθηκε δίνανε παρερμηνίες. Ώρα καλή σε τους Ιεχωβάδες. Γιατί είναι απόγονοι αυτών οι Ιεχωβάδες. Παρερμηνεύουν, παρεξηγούν τις Γραφές. Και ακόμη οι γραμματείς μιλούσαν εναντίον του νόμου. Αυτοί που τον νόμο φτιάχνανε εναντίον του νόμου. Το δημιουργήθηκε ο Χριστός. Ο Ηρώδης ζητούσε τον νεογέννητο για να του πάρει το κεφάλι. Προσέξτε τι, πώς θα λέει ο Χρυσόστομος. Ω, λέει, τον ζητούσε, όχι για να τον τιμήσει. Ναι, γιατί είπε, πέστε μου να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω, δόλια και πονηρά. Όχι για να τον τιμήσει, λέει, αλλά να αυτόν απολέσει. Για να του πάρει το κεφάλι. Επιτρέψτε μου να σου πω. Σήμερον γαρ πάντα υπενάντια είδων. Λέει, σήμερα όλοι στραφήκαν αντίον του. Αυτό που περίπαναν, με τόση λαχτάρα επί τόσους αιώνες, τακ, όλα στραφήκανε κόντρα εναντίον του. Και μου κάνει εντύπωση τεράστια. Θα κάνω μία παράκαμψη, μία παρένθεση. Γιατί, βρε αδέρφια μου, δεν στρέφονται εναντίον των Ευαγγελικών, των Ιεχωβάδων, των Πεντηκοστιανών, όλων των άλλων αιρέσεων, αλλά στρέφονται εναντίον του Κυρίου όλοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Όλοι εναντίον του Κυρίου. Μα αυτός που δεν τρώει και δεν κοιμάται και ο λέων οριόμενος θα την καταπιεί, δεν είναι από πίσω από αυτούς. Αυτός τους έξω τσεπάκι του, γιατί να ανησυχείς για αυτούς. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν. Αυτός που αντιστέκεται θέλει να ρίξει. Άρα λοιπόν, είναι ο σωτήρας και προκειμένου να μην τους σώσει, στρέφονται εναντίον του και με αυτόν τον τρόπο θέλουν, αν είναι δυνατόν, προσέξτε, είπε κάποιος νομοδιδάσκαλος Εβραίος στο συνέδριο που είχαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη μπροστά και τους έκριναν, πράξη των Αποστόλων, τους έκριναν και τους απείλησαν. Και ένας σηκώθηκε από το συνέδριο ένας Γαμαλίλ και λέει, απαντώ, ναι. Απαντώ εκεί. Ναι. Αφήστε τους, γιατί άμα τους τιμωρήσετε, προσέξτε μήπως είναι από το Θεό αυτοί οι άνθρωποι και με αυτόν τον τρόπο εσείς θα πολεμήσετε το Θεό. Αν όμως δεν είναι από το Θεό, θα σβήσουνε. Θα σβήσουνε, όπως σβήσανε και τόσοι άλλοι. Έλα τώρα που αυτός ο πόλεμος από τότε μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει. Είναι αμπλήκτος, είναι ακήρυκτος, κηρυγμένος είναι εναντίον του Κύριου. Εναντίον του Κύριου. Του βρέφους που τότε γεννήθηκε και είναι στο δυναικές ο γεννημένος Ιησούς Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων. Θέλω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι μόνο θέλω,
αλλά έχω λαχτάρα. Να βρεθώ κι εγώ μαζί με τους ποιμένες, μαζί με τους ποιμένες, και να ψάλω και με τους αγγέλους, και να ψάλω από τη μία μεριά το δόξα γυψής των αγγέλων και από την άλλη μεριά των ποιμένων και πηγής ειρήνη των ανθρώπων της Ευλογίας. Και να νομίζω ευλογία σημαίνει αγάπη Θεού προς τους ανθρώπους. Του Κυρίου μας, του Κυρίου μας, η γέννηση εδώ στη γη είναι γέννηση μόνο από μάνα την Παναγία, αϊπάρθενη, 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 ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων παρθένος. Αφού άλλωστε ξεπερνάει στην αγιοσύνη και τα τάγματα των αγγέλων. Τη μειωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρίτως το σεραφείμ. Τελείωσε. Είναι αϊπάρθενη η Παναγία. Επομένως, η μάνα του Κυρίου μας και δική μας μάνα, μάνα πνευματική μάνα, γιατί γέννησε τον Κύριο και ο Κύριος μας γέννησε εμάς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει σας γέννησα με το Ευαγγέλιο. Ποιος έδωσε το Ευαγγέλιο? Ο Κύριος. Άρα ο γεννήτωρας μας πριν από τον Παύλο και κάθε Παύλο είναι ο Κύριος μας. Θυμηθείτε όταν πήγαινε και το ζητήσανε την ώρα που κάνει κήρυγμα, έλα σε φωνάζουνε η μάνα σου και τα αδέρφια σου. Και έκανε κήρυγμα ο Κύριος στον κόσμο και είπε, να τα αδέρφια και η μάνα μου, αυτοί που ακούνε το Λόγο του Θεού. Άρα όσοι συμμετέχουμε, όσοι παίρνουμε μέρος στο Λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο Ευαγγέλιο Του, είμαστε πνευματικά Του αδέρφια. Μας γεννάει και μας αναγεννάει καθημερινά διαμέσου του Ευαγγελίου. Τελείωσε. Λοιπόν, εδώ στη γη μάνα έχει, πατέρα δεν έχει. Στον ουρανό πατέρα έχει, μάνα δεν έχει. Και προσέξτε τι ωραία που το γράφει ο Ιεροσολύμος. Άνω, ψηλά στον ουρανό ο Κύριος, μόνος εκ μονογενής, εκ μόνου πατρός. Γεννήθηκε μονογενής από τον πατέρα μόνο. Στη γη κάτω, μόνος, εκ παρθένου μόνης. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη μέση. Και πάνω ένα πρόσωπο και εδώ ένα πρόσωπο. Το ότι βλέπουμε τον Ιωσήφ δίπλα να διακονεί σαν άνθρωπος, ήταν ο προστάτης της Παναγίας για να την προστατεύσει από τα δεινά που θα έπασχε σαν άνθρωπος αν δεν είχε δίπλα τον Ιωσήφ, ώστε να πιστευόταν ότι είναι ο άνδρας της. Να πιστευόταν, όχι να είναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής. Δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά τον τρόπο που γεννήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Τον τρόπο που γεννήθηκε σαν άνθρωπος δεν το καταλαβαίνω. Άλλωστε μην το ξεχνάμε. Στην ίδια θέση βρέθηκε και η Παναγία. Λέει, να γεννήσω. Όταν της είπε, θα γεννήσεις τον Υιό του Θεού, θα κάνεις γιο, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Παραξενεύτηκε και είπε, μα εγώ άνδρα μου γινώσω, δεν γνωρίζω άνδρα. Πώς θα γίνει αυτό? Στο πώς αυτό βρέθηκε και η Παναγία. Τον τρόπο ούτε η Παναγία. Μα και από τη σύλληψη της Παναγίας έχει ξεκινήσει το θαύμα. Τε και εμείς. Ένα θαύμα δεν ήταν και η σύλληψη της Παναγίας? Θέλω να σας το ίδιο, είναι ειδικές. Όλα ένα είναι. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ. Λέει το εξής. Για το ίδιο θαύμα μιλάμε. Θέλω να σταθώ τι λέει ο Χρυσόστομος. Λέει το εξής ότι. Συλλογή.
το πώς που ρώτησε η Παναγία, τη λέει, όχι πώς, αλλά σου απαντάω, ο Αρχάγγελος. Πνεύμα Άγιον επιλέψετε, πιστεύω. Θα περάσει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Και δύναμη στην ψήση του θα σκεπάσει. Και το γενόμενο εξ σου, και αυτό που θα γεννηθεί από σένα, Υιός υψής του κληθήσεται. Θα ονομαστεί παιδί του υψής του. Τα πέρα πέρα, άστα. Άστα. Και λέει ο Χρυσόστομος το εξής. Τον τρόπο της γεννήσεως του Κυρίου μας σιωπή, με σιωπή, με βουλωμένο το στόμα, με μάθει κάτι τιμά. Έχω μάθει να τιμάω τον τρόπο της γεννήσεως κλείνοντας το στόμα μου. Κλείνοντας το στόμα μου, τελείως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Και συνεχίζει. Και δεν επιχειρώ καθόλου με λόγια να πολυπραγμονώ, να απασχολούμαι. Ό,τι κάνω παραπέρα από τη σιωπή και την τιμή που πρέπει να αποδώσω στη γέννηση, παραπέρα από αυτό, είναι πολυπραγμοσύνη, δηλαδή χαμένος κόπος. Που λέμε, ασχολείται με πολλά και δεν κάνει τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό το πράγμα είναι. Μη το ψάχνεις. Όταν σου λέει ότι η λυγκιά παθαίνει ήλιγκο δε νους, παθαίνει ήλιγκο νους, μάλιστα και νους υπερκόσμιος. Τι σημαίνει υπερκόσμιος? Αρχαγγελικός, αγγελικός, τέτοιος νους. Δεν μπορεί να φτάσει τον τρόπο της γεννήσεως. Τελείωσε. Η γέννηση είναι πέρα από κάθε όριο, είτε επίγειο είτε ουράνιο. Και εννοούμε τους αγγέλους. Γεννήθηκε ο Κύριος από παρθένο. Το ξανατονίζω και ας το προσέξουμε λιγάκι. Γεννήθηκε από παρθένο. Γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, μαλοκτίστηκε, φτιάχτηκε, ο Αδάμ, ο πρώτος, από γη παρθένα. Από γη παρθένα. Δεν είχε φυτρώσει ακόμα τίποτα. Μετά ήρθαν να το υπηρετήσουν και τα πράγματα. Από γη παρθένα. Γεννήθηκε η Εύα. Όχι παρακαλώ από γυναίκα. Όχι. Η Εύα δεν γεννήθηκε από γυναίκα. Πήρε λέει από την πλευρά του Αδάμ. Χωρίς να πάθει τίποτα ο Αδάμ. Μπορεί να ζημιωθεί στο ελάχιστο, πήρε την πλευρά του και φτιάχνει την Εύα. Λέει ο Χρυσόστομος, έπρεπε αυτή την προσφορά που έκανε ο Αδάμ στην Εύα και την έφτιαξε από την πλευρά, κάποιος να βρεθεί πίσω να τη γυρίσει. Η Εύα δεν μπόρεσε γιατί αμάρτησε. Αλλά η Παναγία που ήταν η Παναγία, Παναγία, γύρισε σαν παρθένος τώρα και αυτή, σαν παρθένος, γυρίζει και κάνει την πληρωμή γεννώντας τον Κύριο Ιησού Χριστό ως παρθένος. Το γεννάει, μένει παρθένος, όπως ο Αδάμ δεν ζημιώθηκε όταν του κόψει την πλευρά, έτσι όπως λέει η Γραφή, και η Παναγία η παρθένος γεννάει, μένει παρθένος στους αιώνας των αιώνων. Λέει, από εκεί καταλαβαίνουμε και έρχονται για μας μιλάνε για φεμινισμό. Για κοιτάξτε εδώ, μπροστά, να δείτε μια όμορφια, να την καμαρώσουμε λιγάκι, να τη δούμε λίγα, ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο Αδάμ είναι ο πρώτος που δημιουργήθηκε. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, ο πρώτος που γίνεται είναι ο Αδάμ. Λέει η Γραφή, για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, αλλιώς ο Θεός δεν χρειάζεται αυτή τη διαδικασία. Τελείωσε. Με το τρικ γίνονται όλα.
τελείωσε. Είπε και έγιναν οι γραφή. Είπε και έγιναν. Αλλά τα παραπέρα διαδικασίες για να καταλαβαίνουμε. Λέει, υποβάλλει λέει, σε έκσταση, σε έναν τρόπο είδος, τον υπρότησε λέγαμε κάποιο τρόπο, και κόβει μια πλευρά και φτιάχνει την Εύα. Όχι από γυναίκα. Άρα η γυναίκα, η Εύα είχε υποχρέωση έπαιρνε στον Αδάμ. Γιατί του πήρε ένα κομμάτι από εδώ. Ποιος θα βρισκόταν τώρα, μα και την υπαρξή της, την ποιος θα βρισκόταν τώρα να γυρίσει αυτή την υποχρέωση πίσω η Εύα που τον οδήγησε στην καταστροφή. Η Εύα που δεν είχε καταστροφή. Έπρεπε να βρεθεί η νέα Εύα, η Παναγία, και από τον εαυτό της να δώσει κομμάτι, Άγιο, και να πει ορίστε, σε αποκαθιστώ εκείνο που σου πήρα. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι ο νέος Αδάμ. Ο νέος Αδάμ είναι ο Κύριος. Πρώτος Αδάμ, ο Αδάμ ο πρωτοπλάστης, πρωτοπλάστος και νέος Αδάμ είναι ο Κύριος μας. Μας αναγέννησε ο Κύριος, μας ξαναγέννησε, σίγουρα. Λοιπόν, για να προσέξουμε κάτι εδώ πέρα. Το διαβάσω και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να το προσέξουμε. Γίνεται άνθρωπος ο Θεός και φοράει ένα ανθρώπινο σώμα. Ένα ανθρώπινο σώμα. Λέει ο Χρυσόστομος. Έτσι, θα το πω εξηγημένο και μετά το διαβάσω γιατί έχει μεγάλη χάρη. Έτσι και ο Χριστός ευρών της Παρθένου Άγιον και το σώμα και την ψυχή, μου νομίζω το καταλαβαίνετε, και το σώμα και την ψυχή εμψυχοναών κατεκόσμησε εαυτό. Αφού βρήκε τις Παναγίες το σώμα και την ψυχή Άγια, αυτό το σώμα το στόλισε σαν εμψυχοναό δικό του και πήγε μέσα. Ναός του Κυρίου η Παναγία. Μπήκε μέσα λέει. Ον ηβουλήθη τρόπο πλάσα στον άνθρωπον εν την Παρθένο. Και ο Θεός μέσα στο ναό αυτό, στο σώμα της Παναγίας, με τον τρόπο που ήθελε, ον ηβουλήθη τρόπον, με τον τρόπο που ήθελε, έπλασε τον άνθρωπο εκεί μέσα. Στην Παναγία, το στό δηλαδή, μανολόγια, που γίνει άνθρωπος. Και ενδυσάμενος αυτόν σήμερα προήλθε και αφού ντύθηκε ανθρώπινο σώμα ο Χριστός, σήμερα την ημέρα της γεννήσεως και γεννείται κάθε μέρα ο Χριστός, προήλθε, δεν εξήλθε, εξέρχεσαι από κάπου αφού άλλος σου δώσει την άδεια. Ο Κύριος μόνος του προήλθε, βγήκε μόνος του από εκεί που ήθελε. Μπήκε και βγήκε μόνος του. Δεν τον έβαλε κανένας άλλος, ήθελε και μπήκε. Και ας το προσέξουμε αυτό. Για τον άνθρωπο. Ναι. Ουδέ γαρ ύβριν εδεστής αυτό. Δε θεώρησε το ότι μπήκε στην Παναγία μέσα. Σε ένα ανθρώπινο σώμα, ντροπή. Θα λέμε ταπείνωση της θεότητας. Δεν πιάνει το μυαλό για πράγματα, θεότητα να μπει μέσα σε ανθρώπινο σώμα. Κι όμως λέει, δεν το θεώρησε ύβρι, ξεπεσμό κατά έναν τρόπο. Αυτό το νόημα έχει. Για να φορέσει, λέει, το ίδιο ρούχο, να το προσέξουμε, να φόρεσε ο Χριστός, το ίδιο ρούχο αυτό το ανθρώπινο σώμα, που φοράει και ο άνθρωπος. Αυτό που φοράμε εμείς, το φόρεσε και ο Κύριός μας, χωρίς να ντραπεί καθόλου. Γιατί, για να πάρει σαν καρπό το πλάσμα του εμείς, τη δική του δόξα. Με αυτόν τον τρόπο, έφερε τη δική του δόξα σε εμάς. Ένδυμα του τεχνίτου γινόμενον, έγινε λέει, ο Κύριος κατά ανθρώπο, ένδυμα, ρούχο. Ρούχο δεν έγινε, αφού τα φόρεσε το ανθρώπινο σώμα. Του τεχνίτου, του ιδίου δηλαδή, και το φόρεσε.
όπως κατά την πρώτη πλάση αδύνατον ήταν να φτιάξει τον άνθρωπο πριν πάρει το πυλό στα χέρια, γιατί λέει η Γραφή, πήρε πυλό και έπλασε τον άνθρωπο. Λέει, ήταν αδύνατο πριν φτιάξει τον πυλό ο Κύριος, γιατί σίγουρα δεν υπήρχε κάποτε τίποτα από αυτά που βλέπουμε. Μόνο η Αγία Τριάδα. Από το σύμπαν που βλέπουμε, μόνο η Αγία Τριάδα ήταν. Αυτά τα τρία πρόσωπα, τα πνευματικά πρόσωπα, της Αγίας Τριάδας ήταν. Από τα άλλα τίποτα απολύτως. Τα άλλα έγιναν εκ των υστέρων. Είπε και έγιναν, λέει η Γραφή. Έγινε λοιπόν και ο πυλός με το που είπε ο Κύριος. Αφού έγινε ο πυλός, λέει, μετά πήρε το πυλό και έκανε. Όπως λέει, αν δεν υπήρχε πυλός, δεν θα έκανε το σώμα. Έτσι και αφού το ανθρώπινο σώμα εμείς το φθήραμε, έτσι, ήταν αδύνατον αν δεν το πάρει ο ίδιος να το φορέσει. Άλλος δεν μπορούσε. Έπρεπε να το φορέσει ο ίδιος το ανθρώπινο σώμα για να αγιαστεί. Κανείς δεν είχε τη δύναμη να αγιάσει το ανθρώπινο σώμα. Δεν μπορούσε να το αγιάσει. Ήταν αδύνατο να φορέσει άλλος το ανθρώπινο σώμα και να το αγιάσει. Λοιπόν, αδύνατο λοιπόν. Το έκανε λοιπόν ρούχο δικό του, ο Κύριος μας, το δικό μας ανθρώπινο σώμα, και αφού το φόρεσε ο ίδιος, το καθάρισε και το αγίασε. Αυτό έκανε σε εμάς. Καθάρισε δηλαδή την εικόνα του. Γιατί είμαστε εικόνα του Θεού εμείς. Έπρεπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στον πρίτανη της αγιοσύνης. Ποιος είναι ο πρίτανης της αγιοσύνης, Ευάγγελε? Δεν μιλάει. Καθαρό πράγμα. Ο Κύριος μας είναι. Πρίτανης της αγιοσύνης. Υπάρχει αφιβολία. Εκαθαρών και αγίων προελθήν τόπων. Έπρεπε να γεννηθεί μέσα από καθαρά και άγια γέννηση. Και αυτή την έδωσε η Παναγία. Από το καθαρό, πεντακάθαρο σώμα της. Αυτός ο Κύριος είναι που από παρθένα γη έπλασε τον Αδάμ και ο Αδάμ χωρίς γυναίκα γέννησε την Εύα και ο Κύριος μας από τη δική του πλευρά έτρεξε το αίμα του και μας πότισε εμάς για να σωθούμε. Έχει σχέση με το άλλο. Κέντησε την λουλούδα, είναι πραγματικό της. Πήγε στρατιώτης λέει και με την λόγη και έτσισε στο σταυρό επάνω την πλευρά του Κύριου και έτρεξε αίμα και είδωρ. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, μία σταγόνα του αίματος του Κυρίου μας καθαρίζει όχι μόνο εμάς, αλλά όλες τις γενναίες των γενναίων από κάθε αμαρτία. Όλες τις γενναίες των γενναίων. Φτάνει μία σταγόνα μόνο. Αρκεί εδώ να το καταλαβαίνουμε. Μία σταγόνα. Μία σταγόνα μέρος, ναι. Όταν λέει σε ένα σημείο γραφεί ότι η καθαρή την καρδία του Θεού όψονται, είναι δική μας υποχρέωση να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Μόνο τότε έρχεται ο Χριστός και κάθεται μέσα μας. Σε ακάθαρτες καρδίες δεν έρχεται ο Χριστός να κάθεται μέσα. Γι' αυτό μας έχει δώσει και τα μυστήρια της ταπείνωσης και της οξυμολόγησης και της μετάνοιας για να καθαρίσει η καρδιά μας να έρθει μέσα και από εκεί και πέρα με τη χάρη του ο άνθρωπος έχει ελπίδες πολλές να σωθεί αλλά αν δεν καθαρίσει κανείς η ψυχή του σε ακάθαρτες ψυχές ο Χριστός δεν έρχεται. Γι' αυτό είμαστε κατ' εικόνα αλλά το ομοίωση εξαρτάται από εμάς. Ο Χριστός και ο παντοδύναμος Θεός θέλει βέβαια όλους τους ανθρώπους να σωθούν και σε επίγνωση αληθεία σε αυτήν, αλλά θέλει και τη συμμετοχή μας. Θέλει και την προσπάθειά μας. Ορίστε. Κάτι πρώτα προηγήθη ταπείνωση και μετά είναι. Διότι ο Κύριος μας ταπεινώθηκε και μπήκε. Μα. Ταπείνωση. Δεν τελειώσει. Δεν τελειώσει. Ναι, ναι, ναι. Ταπείνωση πρώτα.
σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πράξει. Ορίστε. Μα χωράει το μυαλό του ανθρώπου που άφησε ο παντοδύναμος Θεός, ας πούμε, το θρόνο του και πήγε σε ένα σπήλαιο μέσα. Ούτε καν στάβλο σύγχρονο, ας πούμε. Γιατί άλλο ο στάβλο σύγχρονο και άλλο ένα σπήλαιο, ας πούμε, σε ένα ερημικό μέρος. Είναι έρημο. Και καταδέχτηκε ο παντοδύναμος Θεός να το αντικρίσουν τα μάτια των ζώων. Βεβαίως. Πρώτα. Βεβαίως, για... Και η ασήμαντη βοσκή. Μα εκεί γι' αυτό ο Θεός πήγε εκεί πέρα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος. Ακριβώς. Μια έδωσε μυαλό του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλη. Αλλά καταλάβει ο άνθρωπος ότι. Αυτό είναι. Όποιος θέλει να είναι. Για να λέει ότι αγαπάει τον Θεό και θέλει να είναι μαζί του, από εκεί ξεκινάει, από την ταπείνωση. Λοιπόν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Τελειώνοντας, σήμερα καινούμε που γεννήθηκε αιωνίως ο Χριστός στις καρδιές μας. Λύθηκε ο χρόνιος δεσμός. Χρόνιος θεσμός, το λέει Χρυσόστομος, θα το εξηγήσω. Θυμίζω ότι από τότε που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, και η Εύα είμαστε δεμένοι με δεσμά χρόνια και χρόνια, αιώνες αιώνων. Λοιπόν, τα δεσμά αυτά σπάσανε. Ο διάβολος ισχύνθη, ξεφτυλίστηκε, σημαίνει αυτό το πράγμα, με τη γέννηση του Κυρίου. Οι δαίμονες δραπέτευσαν. Θυμηθείτε το δαιμονισμένο. Τι είδες, λέει, πριν της ώρας. Άσε μας να φύγουμε να πάμε στα γουρούνια μέσα. Έφυγα. Αλλά ενώ από τον άνθρωπο φύγανε στα γουρούνια, μερικοί άνθρωποι λένε, φύγε από τα γουρούνια και έλα σε εμάς. Έλα σε εμάς, γιατί σου ανοίγουμε και την πόρτα διάπλατα και έλα μήνες επιλοξενούμε και σου κάνουμε και τραπέζι να ζήσουμε μαζί. Τα έχουμε, όχι, τα έχουμε μέσα. Όχι, δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Τα έχουμε μέσα. Όχι, 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 όχι. Άλλο να έχουμε αδυναμίες και λατώμα και να πολεμάμε. Αυτό λέω. Και άλλο να πούμε ότι είμαστε δαιμονισμένοι. Όχι. Τεράστια διαφορά. Διαφορά. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, ο θάνατος γκρεμίστηκε, λέει εδώ, ελήθη, νικήθηκε, σήμερα, έτσι ζούμε κάθε μέρα. Ο παράδεισος που στεκόταν μπροστά, λέει, με ρομφαία και τη φύλαγε αρχάγγελος, ανοίχτηκε. Η κατάρα, είχαμε μια κατάρα, θυμόσαστε ποια κατάρα ήταν αυτή. Μόλις αμάρτησε, είχε πει ο Θεός, προσέξτε μη φάτε, γιατί την ώρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Φάγανε και ακούστηκε μετά η φωνή. Εσύ, λέει στην Εύα, θα γεννάς με πόνους. Και εσύ θα κάνεις έτσι για να βγάλεις το ψωμί σου. Είναι ένα είδος κατάρας. Και επιπλέον, χώμα είσαι και στη γη θα πας. Αυτή είναι η κατάρα που κουβαλάμε. Έτσι. Λέει με τη γέννηση του Κυρίου, η κατάρα τελείωσε, εξαφανίστηκε. Παράδειγμα, ο Άγιος Πατάπιος έχει το λείψανό του. Ο Άγιος στην Εύβοια, πώς το λέμε, Ιωάννης ο Ρώσος, το λείψανό του. Λείψανα Αγίων μοσχοβολάνε, γιατί δεν είναι υποκατάραν. Ζούσανε με την ευλογιά του Κυρίου, κάτω από τον νόμο του Κυρίου, εφαρμόζοντας το θέλημά του. Και το σώμα του αγίασε. Και είναι λείψανα και πάνε πάνω και τα προσκυνάμε. Αλλά ο θάνατος το βλέπουμε να είναι εμφανισμένος από εκείνα τα σώματα. Τώρα, σε εμάς που είμαστε, σαν τον Πέτρο που λέει, Κύριε σώσε με, γιατί πνίγομαι ολιγόπιστη, σίγουρα δεν έχουμε την ίδια τιμή και δόξα. Τουλάχιστον ας πάμε σε μια γωνιά, σε μια γωνίτσα και εντάξει είμαστε εκεί που θα πάμε. Η πλάνη
από αυτούς που έχουν συνείδηση χριστιανική, συνείδηση, προσέξτε το αυτό, συνείδηση. Γιατί λέει, αυτός ήταν βαπτισμένος χριστιανός και τώρα είναι μάρτης του Ιεχωβά, χιλιάστης. Κάτσε βρε, πώς ήταν χριστιανός, αφού μπορεί ένας συνειδητός χριστιανός να πει αφήνω την ορθόδοξη πίστη μου και ακολουθώ αυτούς που δεν πιστεύουν πουθενά. Δεν γίνεσαι προδότης ποτέ εάν συνειδητά καλλιεργείσαι. Αν πας μια φορά το χρόνο στην εκκλησία, κάθε Χριστούγεννα, και λες χρόνια πολλά σήμερα ζω Χριστούγεννα, αν πας άντε κι άλλη μια φορά το Πάσχα και νιώθεις ότι είσαι χριστιανός χωρίς ποτέ να μελετάς γραφές, ποτέ μα ποτέ, λέγοντας τα ξέρω, θα έρθει ο λύκος και σε φάει. Τι λέει ο Κύριος, είσαι έξω από τη στάνη και τελείωσε. Στάνη είναι εκκλησία, θα σε φάει ο λύκος. Τα πρόβατα που ζούμε μαζί του είναι ο λύκος. Εγώ είμαι η θεία των προβάτων. Τελείωσε και προχωράω. Το χλιαρό χριστιανό, ο Κύριος θα τον εμέσει, θα τον κάνει με το, δεν το θέλει. Ναι. Τον έχει κάνει με το. Δεν τον θέλει το χλιαρό. Έχει με το. Ή θα είσαι θερμός ή τουλάχιστον να υπάρχει ελπίδα να μετανοήσεις στο μέλλον. Άμα το χλιαρό. Υπάρχει ο Κύριος το λέει. Λέει η γραφή θα σε εμέσει, θα σε κάνει με το. Δεν σε και σε, ακούστε να δείτε, μου είπε τώρα ο Νεκτάριος. Τι μου είπε ο Νεκτάριος. Είχε πάει στο, είπε στο, περιμένει όμως ο Κύριος. Λοιπόν, λέει, όλους τους ανθρώπους. Πήγαμε, λέει, μπαμπά, λέει, μια παρέα από το, δεν αναφέρω ποιοι, καλά παιδιά από το Κολοπή και από αλλού, σε δύο μοναστήρια, στη Σίμωνας Πέτρας το ένα. Αυτό που μου είπε, το ακούσε εγώ και από μια κασέτα ενός αγιορείτη της Σίμωνας Πέτρα. Λέει, είχε πάει επάνω στο Σίμωνα Πέτρα και ο Φλωράκης ο Βαρύνος. Και βέβαια, άρχισε η συζήτηση με τους μοναχούς και είπε, πω, λέει, δεν ήξερα ότι έχει τόσους θησαυρούς το Άγιο Όρος. Ο πιστέτης πρέπει να παρατήσει. Συμπονόπετρα, τον πατέρα Θανάσιο, κάπως έτσι μου το πω. Θανάσιο, ναι, στο ημί. Yeah. Ναι, λοιπόν, ο Νεκτάριος μου είπε ότι και εξομολογήθηκε ο Χαρίλος ο Βουλάκης. Έτσι μου είπε. Και ζήτησε να του κάνουν κηδεία με την εκκλησία. Και έγραψε στη διαθήκη του να μου κάνουν κηδεία στην εκκλησία. Αλλά η, πώς τη λέμε, Παρίγα. Παρίγα, δεν του έκανε και στον Αηλιά ψηλά λέει. Το προφητήρια τον πήγανε, ναι, τον πήγανε, αλλά κηδεία τον κάνανε. Και μετά λέει πήγανε οι συμπονοπετρίτες, πήραν τον δεσπότη της περιοχής και πήγανε στον τάφο και του κάνανε κηδεία. Καταλαβαίνει το μυστήριο άνθρωπος, Ευάγγελε, το μυστήριο άνθρωπος. Γιατί τους είπε λέει εκεί πέρα στη Σιμωνόπετρα, ο Φλωράκης, ρε παππούλη λέει, έχω διαβάσει λέει την Αγία Γραφή, αλλά ένα πράγμα που κάθεται εδώ, εδώ πέρα που κάθεται λέει, ξέρεις ποιο λέει, αυτό το κομμάτι που μιλάει η Δευτέρα Παρουσία, ότι θα δικαστούμε. Το κατάλαβες, θα δικαστούμε. Λοιπόν, δεν ξεφύγω από το θέμα, θέλω να πω, είπε ο Ευάγγελος κάτι νομίζω, ότι ο Κύριος βλέπει και περιμένει, είπα εγώ. Όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους και περιμένει. Και συνεχίζει τελειώνοντας. Και αυτή τη δίκη που πες τώρα εκεί όλοι δεν τη θέλουν αυτή τη δίκη. Ποια? Αυτή τη δίκη δεν τη θέλουν εγώ, δεν τη θέλουν αυτή τη δίκη. Δεν τη θέλουν. Όχι. Όταν βλέπουμε την εικόνα που βλέπουμε τον Χριστό από εδώ δεν έχει αμαρτωθεί, από εδώ δεν έχει κλειστεί. Αυτό το θέλουμε, καθόλου το ακούσουμε καθόλου. Όχι, όχι, αλλά να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι ούκανας, όχι, ναι, οι δίκαιοι δεν δικάζονται. Και όταν λέμε δίκαιοι, δεν λέμε ο δίκαιος, ο κοινός δίκαιος, αλλά λέμε κοινός που έχει κάποιες προθέσεις και καλλιεργείται. Βλέπει ο Κύριος τις θερμοδυναμίες, δεν το βλέπει. Αλλά μην είμαστε και αδιάφοροι εντελώς, δεν σε ακούμε Κύριε, δεν σε θέλουμε Κύριε, φύγε Κύριε από πάνω μας. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Αν μας φωτίσει. Κώστα μου, κάνει μια κυρία μια ερώτηση μια φορά. Μου λένε, Βαγγέλη, πες ότι ερχόταν ο Κύριος και σου έλεγε, τι θέλεις παιδί μου να σου κάνω. Σκέφτηκα λίγο και λέω, τι άλλο από την καλή απολογία να έχω επί του φωτουργού. Καλή απολογία. Και κάτσε κανένα τέταρτο και με κοίτα, γιατί νόμιζα ότι θα του γύρευα λεφτά, ας πούμε. Μέχρι να συνέρθει, ας πούμε, για να καταλάβει τι της είπα, ας πούμε. Ε, μαχιάγνια. Ναι, γυρίκα, ας πούμε, πώς γύρευα κάποια κούσα να μου δίνει, ας πούμε. Λοιπόν,
καριέρα. Θέλω τώρα να δούμε και τον Ιώνα, δεν έχω τίποτα να πω. Αν και είναι πάρα πολλά κοινά που. Αυτά όμως λέμε τώρα. Προσέξτε. Πού γεννήθηκε ο Χριστός? Στην Ιουδαία. Στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Άρα μέσα στο Ισραήλ. Μες στην ποδιά. Να φέρω στο μυαλό. Έστειλε λέει στο δίπλο και κάλεσε. Και είπανε, έχουμε δουλειά. Άσε μας ησύχους. Ναι. Αυτοί είναι οι Εβραίοι που προσκύθηκανε. Οι πρώτοι προσκύθηκανε. Αφού είπε, μην πάτε σε αυτούς που είναι έξω, σφαντάζουν, θα πάτε να κηρύξετε πριν τους στείλει έξω στον κόσμο, πρώτα μέσα εδώ. Σαμάρια όχι. Ναι, όχι ο Σαμάρια. Πρώτα εδώ μέσα να κηρύξετε. Να καλέσει πρώτα τα παιδιά του Θεού. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η σωτηρία στο ανθρώπινο γένος σου ήρθε από το Ισραήλ όμως, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Το εκλεκτό Ισραήλ, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Μην το μπερδεύουμε, λέει. Ο Θεός τους τίμησε όλους, αλλά λίγοι ανταποκριθήκαν. Ναι. Ελάχιστοι. Έτσι ξεκίνησε. Γι' αυτό τους ελάχιστους μιλάμε τώρα. Σωτηρία, υποφέρομαι να σταθώ σε ένα σημείο. Σε ένα πράγμα και τελειώσω. Αλλά οι πρώτοι καλεσμένοι είναι οι Εβραίοι. Και βρέθηκαν τελευταίοι. Λέει ο Ισόστομος. Πρώτοι ήρθαν οι Ασσύριοι στην πρόσκληση. Κοιτάξτε, οι δόντες στον αστέρα, οι μάγοι από την Ανατολή, από την Ασσυρία ήταν οι μάγοι, παρακαλώ. Λέει ο Ισόστομος, τα γραμμένα εδώ πέρα. Από την Ασσυρία. Αυτοί πήγανε πρώτοι και προσκύνησαν. Και αυτοί μετέφεραν το Ευαγγέλιο πάλι και το κήρυξαν έξω. Και τους έχουμε Αγίους. Τους μάγους. Δεύτερον, οι Αιγύπτιοι, όταν ο Ηρώδης ακόνιζε το μαχαίρι, παίρνει την Παναγία ο Ιωσήφ, τη βάζει στο γαϊδούρι επάνω, πάνε στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι λέει πίστευσαν. Και τρίτοι και ιδρωμένοι έρχονται αυτοί που πιστεύσαν οι Εβραίοι. Τα αγοραμένα από το Ιερό Ξώστομο. Εμείς λοιπόν, εμείς οι πρόγονοί μας, κατά τον τρόπο, οι προπάτορές μας, ήσαν ειδωλάτρες. Είμαστε από τους τελευταίους που έσονται πρώτοι. Και οι πρώτοι, έσχατοι. Το καταλαβαίνουμε καλά. Άρα λοιπόν, εμείς θα πούμε την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου, Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανός, απαντήσετε. Να έρθει, να μείνει μέσα μας, να τον έχουμε γεννημένο για πάντα. Δεν γεννιέται μια φορά. Τέρμα. Αυτά είναι αυτά που τους συμφέρει μερικούς. Ο Χριστός είναι γεννημένος. Άπαξ για πάντα τους βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι μέσα μας, αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο, αυτός μας φωτίζει, αυτός μας οδηγεί, αυτός είναι ο αδερφός και ο πατέρας μας. Γι' αυτό λέτε, δεν είπε γεννήθη, γεννάτε. Γεννάτε. Γεννάτε, δηλαδή πάντοτε. Πάντοτε. Το γεννήθηκε είναι μια φορά. Εύχομαι ο Κύριος να μας στηρίζει, να μας δίνει τη δική του χάρη και δύναμη και μιλάω, ας πω, μη με παρεξηγήσετε, για να μην θέλετε, άμα είναι η ευλογημένη ώρα, με το καλό να έρθει. Να μην χτυπήσει τίποτα και να του πει ο άλλος, φύγε, σε θέλω. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι. Πότε θα ξαναπιάσουμε πάλι, Κωνσταντίνε? Αφού δεν πήγαμε το αύριο. Του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έχουμε Θεοφάνεια. Θεοφάνεια μετά έχουμε το Αγίου Ιωάννου. Αλλά επειδή πέφτει Δευτέρα, δεν θα έρθουμε. Θα έρθουμε την άλλη Δευτέρα μετά. Εντάξει, είναι Δευτέρα, Αγίου, δεν θα έρθουμε. Θα έρθουμε την παραπάνω. Δηλαδή, καλά, μην είναι. 14 του μηνός είναι. 14, ωραία. Είναι 3-15. Ευχαριστώ πολύ, 14. Έχουμε ανοιχτό καζάμια, τι άμα έχεις μνημονικό καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κάνει κρύο, είχαμε απουσία σήμερα. Τι να κάνουμε. Είχανε πάλι ζεμικές να τα πάνε να το κοιμάσουμε. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει ημίν σήμερον
και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ωφελέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς πληθυσμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Υπαρθένος ημέρο, τον υπερούσιο τίκη, και ηγήτος φύλεο, το απροσίτο προσάγει, μάγιδες μετά στέρος οδηπορούσι, άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι. Τι μας γαρε γεννήθη, πεδίο νέο, ο προαιώνων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν και ευλογημένα και άγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υγεία και ευτυχία το καινούργιο έτος. Πότε τα έχετε. Είχε σατανική έμεση για να αποκεφαλίσει τον Ιησού. Ο Ηρώδης. Εάν ήταν πνευματική, ότι πραγματικά ήθελε να προσθέσει.